είναι από τις περιπτώσεις που τον έχουμε πιάσει τον άνθρωπο και τον έχουμε αρχίσει τις ερωτήσεις. Πριν ξεκινήσουμε, κυρία Ασκητή, καλημέρα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Την καλή χρονιά σε όλους. Καλή χρονιά με υγεία και πολύ έρωτα και πάθος. Και να είστε πάντα happy day, γιατί νομίζω ότι στη χώρα και στη ζωή που είμαστε. Το χρειαζόμαστε. Το happy day ή τουλάχιστον η χαρά της ζωής είναι το μήνυμα. Χαιρόμαστε πολύ που θα κάνουμε αυτό το θέμα, γιατί δυστυχώς οι αριθμοί είναι εναντίον των γάμων και των σχέσεων. Ένας στους δύο γάμους καταλήγει σε διαζύγιο. Όλο ακούμε γύρω μας από φίλες μας ότι ενώ θέλω να βρω ένα σύντροφο, όλες μου οι σχέσεις καταλήγουν σε ναυάγιο. Ή υπάρχουν σχέσεις μακροχρόνιες που σιγά σιγά αργοπεθαίνουν. Εμείς θέλουμε με τη δική σας βοήθεια να δούμε πώς μπορούμε να ξυπνήσουμε έναν κοιμισμένο ή μισοπεθαμένο γάμο για να μην χωρίσουμε. Ή πότε έχει έρθει αυτή η στιγμή για να πούμε τελείωσε το μεταξύ μας, προχωράμε από το να βασανίζουμε ένας τον άλλον. Καταρχήν να πάρουμε ένα καλό ξυπνητήρι. Ναι. Να το βάλουμε δίπλα μας, γιατί κοιτάξτε, ένας γάμος που έχει τελειώσει και έχει τελειώσει ψυχικά, γιατί ο γάμος, γιατί είναι και δύσκολο κεφάλαιο, δεν συνδέεται τόσο πολύ ούτε στο σεξ, ούτε στη λειτουργικότητα του που είμαι και που είσαι. Συνδέεται διαχρονικά στη συναισθηματική διαχείριση. Δηλαδή το συνέστημα πεθαίνει. Mm-hmm. Οι άνθρωποι ζουν κάθε μέρα, κοιμούνται στο κρεβάτι τους, ξυπνάνε το πρωί, έχουν τη ρουτίνα, έχουν τα παιδιά τους, έχουν τους φίλους τους, αλλά πεθαίνει το συνέστημα. Έχω μια απορία. Αν έχω παντεμένος με τη γυναίκα μου, φαντάζομαι κάποια χρόνια, την οποία όμως την αγαπώ, την εκτιμώ, τη σέβομαι, αλλά μου έχει φύγει το ερωτικό. Ακριβώς. Αυτό λέω συνέστημα. Γιατί ο γάμος έχει συντροφικότητα. Εσείς μπορεί να ζείτε με ένα φίλο σας και να είστε μια χαρά. Αγαπημένοι. Ναι. Φίλοι, επικοινωνιακοί, να συνυπάρχετε, δεν είστε σύντροφοι όμως. Η συντροφικότητα έχει δύο χαρακτηριστικά. Τη διαχείριση της επικοινωνίας, που το έχετε και με το φίλο σας, και την σεξουαλικότητα, που είναι η γοητεία, η έλξη, η επιθυμία, το ερωτικό ενδιαφέρον. Αυτοί οι δύο παράγοντες, μέσα στα χρόνια χάνονται, εκφυλίζονται, όπως και ο γάμος χάνεται. Αν δεν θέλω να σας τρομάξω σήμερα, επειδή είστε happy day, και στα 7 χρόνια γάμου, θα σας πω ότι ο γάμος έχει μεταμορφωθεί πάρα πολύ από τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή. Σήμερα οι άνθρωποι δεν θέλουν να παντρευτούν, δεν βλέπουν το γάμο ως κίνητρο ζωής. Φτάσαμε στο σύμφωνο συμβίωσης, όπως ξέρετε, που είναι μια ενδιάμεση νομική διάσταση της ζωής, και οι άνθρωποι πολύ εύκολα χωρίζουν. Καλά, και χωρίζουν ποιοι, χωρίζουν οι γυναίκες. Γιατί οι γυναίκες πλέον δεν ικανοποιούνται. Όχι, όχι. Έχει αλλάξει ο τρόπος ζωής των δύο φίλων. Εγώ να ρωτήσω κάτι για να μείνω στο θέμα του Κώστα. Υπάρχει αυτή που λέμε η αγάπη, είναι ο πατέρας των παιδιών μου, είναι ο σύντροφός μου που στηρίζει κολόνα του σπιτιού, αλλά το ερωτικό δεν λειτουργεί. Υπάρχει το ένα στάδιο. Εννοείτε, το σεξουαλικό, ναι. Ναι. Υπάρχει ένα στάδιο πριν του να πούμε δεν λειτουργεί καθόλου, γίναμε σαν ξαδερφάκια και το τελειώνουμε. Και πώς μπορούμε να το ξυπνήσουμε. Κοιτάξτε, όταν δύο άνθρωποι αρχίζουν και βλέπουν ότι χάνονται. Ναι. Πολλές φορές δεν μιλούν. Δηλαδή, αυτό που βλέπουμε εμείς οι ειδικοί είναι ότι πέφτει ένα πέπλο σιωπής ή μια απομάκρυνση. Οι άνθρωποι απομακρύνονται από την προσωπική τους ζωή. Γιατί σήμερα οι άνθρωποι έχουν προσωπική ζωή μες στο γάμο. Δηλαδή μιλούν, εκτονώνονται εκεί. Μεταξύ τους όμως δεν μιλάνε. Δηλαδή μιλάνε για παιδιά, και αρχίζει ή τα μούτρα, ή η γκρίνια, ή η ένταση, ή η ενοχή, ή η σύγκρουση, ή ο θυμός, οι οποίες είναι λάθος. Φταίω εγώ, φταίς εσύ, φταίμε και οι δυο. Και αρχίζει ένα πανηγύρι συγκρούσεων χωρίς να αγγίζουμε την αλήθεια. Mm-hmm. Ένας εκ τους δύο, αν πει, έλα εδώ φίλε μου ή συντροφέ μου, θέλω να σου μιλήσω για τη σεξουαλική μας ζωή. Θα πει ο άλλος τώρα, αυτή την ώρα, εγώ τώρα είμαι κουρασμένος, θέλω να πάω να κοιμηθώ. Είναι μια συζήτηση που δύσκολα την κάνεις. Δηλαδή θέλω να πω, όταν υπάρχει το πρόβλημα και είσαι πολλά χρόνια σε ένα γάμο, είναι λίγο ταμπού αυτό, δεν είδα το συζητάς. Είδατε όμως ότι εσείς ίδια λέτε, δύσκολα την κάνεις. Άρα αρχίζουμε και βάζουμε δυσκολίες τέτοιες που δεν μας επιτρέπει να μιλήσουμε. Γιατί στο μεγάλο μυστικό της ζωής είναι να μιλάς. Ναι. Εάν δεν πεις στον άνθρωπό σου τι σε ενοχλεί, τι κατά τη γνώμη σου έχει αλλάξει, και δεν το πάρει ο άλλος ως χρέωση. Μήπως να μην μιλήσουμε και να πράξουμε, γιατί πολλές φορές εσείς οι άντρες ειδικά το βιώνετε και ως απόρριψη το να σας πούμε δεν με βλέπεις σεξουαλικά, δεν με διεκδικείς. Αυτό μπορεί να μην λειτουργήσει διαγερτικά, αλλά βάζα πολιτικά. Μήπως ανταυτούν να έρθουμε να σας πλησιάσουμε. Ναι, μπορεί να πάει διαφορετικά η ερώτηση. Πώς βλέπεις τη σεξουαλική μας ζωή, Γιάννη? Πώς αισθάνεσαι, Γιάννη, μαζί μου σεξουαλικά? Μπορεί μετά από τέτοια συζήτηση να λειτουργήσει. Μα δεν θα λειτουργήσει εκείνη τη στιγμή. Αλλά κοιτάξτε, αν πάω, δηλαδή, να το πάρουμε λίγο πρακτικά, βιωματικά. Ναι. Μια γυναίκα που αισθάνεται ότι ο άνδρας δεν την βλέπει ερωτικά. Και ότι δεν έχει σεξουαλικό ενδιαφέρον. Και σας λέω αυτό το κλασικό που κάνουν πολλές γυναίκες. Και έχει και νόημα, αλλά πολλές φορές είναι και λίγο αστείο. Πάει και αγοράζουν προκλητικά εσώρουχα.
και το βράδυ εμφανίζεται με προκλητικά εσώρουχα μπροστά του. Μπορεί αυτό να δουλέψει με την έννοια να προκαλέσει φαντασιώσεις. Και μπορεί να είναι και λίγο αστείο, όπως είπε ο άνθρωπος. Αλλά μπορεί όμως εκείνη τη στιγμή αυτός να πει: τώρα η γυναίκα μου ντύθηκε έτσι γιατί το είπε φίλη της, ή τι έπαθε, ή έχει εραστεί, ή διαφοροποιήθηκε, ή κάτι συμβαίνει. Ξέρετε ότι η μεγάλη αλήθεια δεν είναι απλώς να κάνουμε μία αλλαγή, αν και πιστεύω ότι οι αλλαγές έχουν νόημα. Βοηθάνε, ναι, δηλαδή το να πάρω μία ωραία κρέμα και να πω το βράδυ στη γυναίκα μου: πάμε να κάνουμε μαζί ένα μπάνιο. Ναι. Ή μου κάνεις ένα μασάζ. Αυτό είναι πολύ έντονο στοιχείο της σχέσης. Mm-hmm. Δεν το κάνουμε όμως, όπως το είπατε εσείς, γιατί βολευόμαστε. Μαθαίνουμε σαν ανθρώπο ζωή και θεωρούμε μια λέξη η οποία είναι τραγική στο γάμο, ότι ο άλλος είναι δεδομένος. Mm-hmm. Μας λέγατε πριν, δεν ξέρω αν μπορούμε να το πούμε και στον αέρα, ότι ένα μυστικό είναι η ζήλια. Η ζήλια, ναι. Πώς το εννοείτε αυτό? Η ζήλια περιέχει τρία στοιχεία, για να το καταλάβετε λίγο βιωματικά. Πρώτον είναι η γοητεία. Το ότι ασκώ γοητεία στον άνθρωπό μου, με θαυμάζει ο άνθρωπός μου. Ναι. Δεύτερον, του προκαλώ το σεξουαλικό ενδιαφέρον. Άρα φροντίζω την εικόνα μου. Ξέρετε ότι ο γάμος είναι η μεγαλύτερη απομυθοποίηση της εικόνας. Mm-hmm. Γιατί, σε βλέπει, γιατί ο άλλος από το πρωί ξυπνάς με τον άνθρωπο δίπλα σου, τον βιώνεις όπως είναι, πρωτογενός, τον ζεις και με αυτόν τον άνθρωπο μετά λες θα βγούμε το βράδυ να φάμε με τους φίλους μας έξω. Άρα η ζήλια περιέχει ενδιαφέρον, θαυμασμό και πρόκληση. Ναι, αλλά τι να κάνουμε, πρόκληση, δηλαδή, να προκαλέσουμε εμείς κάποιον να μας κοιτάξει ναι, για να το πιάσει ο σύζυγος και να ζηλέψει. Ναι, 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 δεν είναι κακό αυτό, είναι πάρα πολύ καλό. Η πρόκληση, μην το βάλετε με την έννοια της προστιχιάς. Γιατί τώρα θα μπορώ να το προκαλέσει και. Ξύλο, τσακώνονται μετά και η πρόκληση είναι να αισθάνομαι ότι έχω έναν ωραίο σύντροφο δίπλα μου. Αν το ρωτήσετε, εμείς κάναμε μια έρευνα πριν από μερικά χρόνια, από τους 10 άνδρες, οι 9 μας είπαν: θέλω γυναίκα μου να είναι ωραία. Εννοείται. Αυτό είναι καινούριο. Όχι, είναι δεδομένο στοιχείο. Το έχουμε αυτό πολλές φορές. Μπορεί να το έχουμε, αλλά δεν μας φτάνει μόνο αυτό. Και δεν μας φτάνει γιατί μια ωραία γυναίκα πρέπει να το εκφράζει. Ναι. Δηλαδή, μέσα στην καθημερινή σχέση μας υπάρχουν πολλές μικρές σκηνές που ξενερώνουν το ζευγάρι. Είναι η γκρίνια, η ένταση, τα άσχημα λόγια. Τα οικονομικά προβλήματα, οι υποτιμημένες κουβέντες. Όταν υποτιμάς τον άνθρωπό σου ή αυτό σου μιλάει άσχημα, άρα έχει χαθεί ο σεβασμός, η αυτοεκτίμηση, η σύμπνοια, η συνοχή, που είναι απαραίτητα, ο θαυμασμός, που είναι απαραίτητα στοιχεία της σχέσης, τότε το σεξ θα πάει πολύ πιο πίσω. Mm-hmm. Μπορεί να έρθει τυχαία, αλλά μπορεί να έρθει καθόλου. Αλλά δεν υπάρχουν οι βάσεις, λέτε. Επειδή όμως με ρωτήσατε πώς ξυπνάει ένα ζευγάρι, καταρχήν το πρώτο πράγμα είναι: παραδεχόμαστε και οι δυο ότι έχουμε πρόβλημα. Άρα εγώ θα σας πω ότι όταν ένα ζευγάρι πει στο γραφείο μου και το πρώτο πράγμα να τους πω τι σας απασχολεί, εκεί βλέπω τι λέει ο ένας, τι λέει ο άλλος. Και συνήθως απέχουν παρασάγκας. Η δύναμη όμως είναι ότι παραδεχόμαστε ότι έχουμε πρόβλημα. Βλέπουμε εδώ και την κάρτα, αποδοχή του προβλήματος. Άρα. Αυτό δηλαδή είναι το πρώτο κεφάλαιο. Δεν είναι ότι εγώ κλαίω και εσύ γελάς και λέω ότι ωραία που είμαστε. Άρα αποδοχή ταυτόχρονη. Ακριβώς, και αποδοχή από τους δύο, χωρίς να πω φταίς εσύ που έχουμε πρόβλημα. Mm-hmm. Και ούτε φταίω εγώ. Δηλαδή, να καθίσουμε να δούμε, έχουμε πρόβλημα. Αν ιεραρχούσατε το χειρότερο, είναι η απαξιωτική συμπεριφορά, η προσβολή, το να εμπλακούν σόγια, μάνες, πεθερές κτλ. Καλά, αυτό είναι το τσίρκο. Θα μου επιτρέψετε να βάλω τη λέξη τσίρκο, διότι εκεί καταντάμε να είμαστε δύο γελοί τύποι. Και συγχωρέστε. Είναι ήθιστε στα ελληνικά δεδομένα. Ήθιστε, γι' αυτό και το λέω τσίρκο. Ναι. Ήθιστε, πηγαίνουμε στο τσίρκο και περνάμε ωραία. Ναι. Όταν όμως εγώ και εσύ έχουμε πρόβλημα. Και πάω εγώ στη μάνα μου, ή πας εσύ στη μάνα σου, ή να κατευθούν οι μαμάδες, ναι, οι μπαμπάδες, τα αδέρφια. Οι κολλητοί. Και γίνεται, το θέμα, όχι, ναι, γίνεται μια τραγική ιστορία που εμείς οι δύο τελικά χανόμαστε, οι άλλοι γίνονται δικαστές, μπαίνουν μέσα στο σπίτι μας έχοντας τη διάθεση και τη θετική πρόθεση να μας τα φτιάξουν. Αλλά τελικά τα κάνουν. Αλλά μας μπερδεύουν ακόμη πιο πολύ. Άρα το πιο ασφαλές είναι όχι, το ζευγάρι να καθίσει. Συνήθως οι συγγενείς έχουν τη διάθεση να βοηθήσουν το ζευγάρι. Αλλά το κάνουμε λάθος τρόπο. Αλλά από εκεί αρχίζει ποιος φταίει. Και το ζευγάρι δεν πρέπει να δει ποιος φταίει. Πρέπει να δει τι φταίει. Χρήστο, τι πήγες να πεις. Εσύ, το πιο ασφαλές είναι το ζευγάρι να καθίσει μόνο του να λύσει τα προβλήματά του. Να μιλήσει. Να μπουν αυτό που μεταξύ. Λέμε και να στην κάρτα. Μιλήσει. Η πιο μεγάλη δύναμη στο ζευγάρι είναι να μιλάει. Ξέρετε τι χάνεται σήμερα στην καθημερινότητά μας. Ο λόγος. Οι άνθρωποι μαθαίνουν να μην μιλούν. Και είτε να κρατάνε μέσα τους πράγματα που τους πνίγουμε. Ναι, δηλαδή ξέρετε, είτε κάναμε τα Facebook. Στα Facebook μιλάμε ναρκισιστικά. Λέει ο καθένας ό,τι θέλει, άλλος παίρνει 52 likes, παρουσιάζει τη φωτογραφία άλλος που παίρνει διαφωνία. Που δεν είναι.
Εκεί που τρώω ώρες. Είναι αν ο άλλος αρνείται να μιλήσει για το ζήτημα, τι γίνεται. Του το λέω. Έχω πρόβλημα μαζί σου, θέλω να σου μιλήσω. Άρα, αν πει ο άλλος εμένα δεν με ενδιαφέρει, τότε η σχέση και αρχίσει να λέει goodbye. Γιατί κοιτάξτε, οι άνθρωποι έχουν μάθει να εκφράζονται. Όταν λοιπόν εγώ πω στη γυναίκα μου, έχω μαζί σου ένα θέμα, και οποία εκείνη, αλλά τώρα εγώ δεν μπορώ γιατί πρέπει να φύγω ή αύριο δεν θα μπορέσω κάτι άλλο έχω να κάνω, τότε εγώ αισθάνομαι ότι πάω στη γωνία. Λες, ας πούμε, στο έτερο νήμιση, ότι εδώ πρέπει να συζητήσουμε τη σεξουαλική μας ζωή. Ναι. Και απαντάει όχι, εγώ δεν έχω μια χαρά, ναι. Δεν υπάρχει μια χαρά. Όταν ένας εκ των δύο έχει πρόβλημα, έχει και ο άλλος. Βέβαια. Αυτό είναι ζευγάρι. Δεν μπορεί εγώ να κλαίω και εσύ να γελάς. Πάντως, κύριε Ασκητή, μερικές φορές έχουμε την καλή διάθεση να. Κάτσε ένα λεπτάκι, Κώστα, να βλέπω τον κύριο Ασκητή. Έχουμε την καλή διάθεση να συνομιλήσουμε, αλλά μπορεί να αντιμετωπίζουμε τείχο από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, να έχουμε να κάνουμε με ένα άτομο το οποίο είναι υπέρμετρα εγωιστικό. Ναι. Πώς μπορούμε να αντιδράσουμε εκείνη τη στιγμή. Προσέξτε. Ο εγωισμός είναι μια άμυνα. Ναι. Μπορεί να είναι και μια επίθεση. Εάν λοιπόν εγώ νιώθω ότι έχω έναν σύντροφο ο οποίος με καταλαβαίνει, mm-hmm. με κατανοεί. Γιατί εσείς μου βάζετε ερωτήματα τα οποία σημαίνουν ότι η σχέση έχει χαθεί πια. Και όταν η σχέση έχει χαθεί, δεν γυρίζει πίσω. Mm. Εκεί λοιπόν δοκιμάζουμε τις δυνάμεις μας, το τι μας συμβαίνει. Μπορεί να διαφωνούμε, να έχουμε διαφορετική οπτική των πραγμάτων. Mm-hmm. Αρκεί κάπου να καταλήξουμε. Και εδώ, αν θέλετε, μπαίνει και ο ειδικός. Και δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια μου που δεν έχω. Λογικό. Αλλά για να όταν, όταν δύο άνθρωποι δεν μπορούν να βρουν μια λύση. Μόνοι τους. Και θέλουν να είναι μαζί. Και υποφέρουν και οι δύο, γιατί αυτό που είπατε. Ότι ο ένας μπορεί να λέει έχουμε τέλειο σεξ mm. και ο άλλος να λέει μα εγώ δεν αισθάνομαι ότι κάνουμε καλό σεξ. Άρα έχουμε μια δυσαρμονία που δεν οδηγεί πουθενά. Πάει στο διέξοδο. Προσποιείτε. Ή πολλές φορές τσακώνονται δεν κάναμε σήμερα σεξ, γιατί δεν κάναμε. Δεν με θέλεις, ναι. Θες κάποιον άλλον, θες κάποια άλλη. Και αρχίζουν και μπαίνουν σκέψεις σενάρια. Ενδεχομένως και μπορεί να ακουστεί και λίγο χαζή. Βάσει επιστημονικών ερευνών, υπάρχει ένας μέσος όρος συνευρέσεων ανάλογα με τα χρόνια γάμου. Δηλαδή, μην γελάτε, ρε παιδιά. Έρχομαι εγώ και λέω, κυρία Σκητή, δεν είμαι ευχαριστημένη από τη σεξουαλική μου ζωή. Θα με ρωτήσετε βάσει ενός αλγορίθμου πόσα χρόνια είσαι παντρεμένη, πόσα έκανες, πόσες φορές ερχόσουν πριν συνευρισκόσουν με τον σύντροφο. Ναι. Αν και δεν έχει πραγματική αξία ο αριθμός των επαφών. Έχει πραγματική αξία το περιεχόμενο των επαφών. Δηλαδή. Καλά, αν είναι μια φορά το χρόνο, ας πούμε, η ποιότητα μετράει μόνο. Αν είναι τρεις φορές την εβδομάδα. Αν είναι μια φορά το χρόνο, ένας ακραίος αριθμός. Εκεί πια έχει αυτό το ζευγάρι. Αυτό λέμε, έτσι. Το φυσιολογικό πιο αλλά επειδή, όπως το λέτε, πολλοί άνθρωποι εμπλέκονται μέσα σε αριθμούς. Δηλαδή λένε πέντε φορές την εβδομάδα, δύο φορές την εβδομάδα, τρεις φορές την εβδομάδα. Αυτό δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Γιατί μπορεί να υπάρξει ένα φεγγάρι που το ζευγάρι να κάνει κάθε μέρα σεξ. Σωστό. Που πάει διακοπές, έτσι. Ναι. Που έχει καλή διάθεση. Βέβαια. Που έχει πάει ένα ταξίδι. Χρόνο. Άλλωστε, σήμερα το ταξίδι είναι το πιο θεραπευτικό κομμάτι μιας προσέγγισης. Θα πας ένα ταξίδι. Να, ένα μυστικό. Έτσι. Ένα ταξίδι. Θα συμφωνήσω. Μακριά από υποχρεώσεις και ρουτίνα. Να πεις στο στροφό σου το βράδυ και αλήθεια πώς παντρεμένοι άνθρωποι λένε σήμερα το βράδυ πάμε να φάμε δυο μας σε ένα εστιατόριο. Ένα ραντεβού. Ένα ραντεβού. Βέβαια. Πολύ ωραία. Αρκεί να μην φας πολύ, κυρία Σκητή μου, και γυρίσεις. Αρκεί να μην φας πολύ και πιείς πολύ και μετά πας να κοιμηθείς και ροχαλίζεις. Μετά τα παιδιά. Και μέχρι να πας να βάζεις τα καινούργια σόρου. Τα παιδιά είναι ο εχθρός του σεξ. Έτσι. Είναι όμως μια πραγματικότητα στη ζωή μας. Αλλά τα οριοθετούμε. Και θα σας πω ότι ως θεραπευτής που θέλω να φτιάξω ένα βιβλίο τώρα, το μεγάλο μυστικό σε μια σχέση, το δυναμικό μια σχέση, είναι τα όρια. Ναι. Μην μου πείτε να μην έρχονται στο κρεβάτι, γιατί έρχονται. Να μην έρχονται στο κρεβάτι. Να αφήσει μια εβδομάδα στην πεθερά. Διότι το βράδυ. Στη μάνα σου, μια εβδομάδα ή ένα μήνα. Στείλτε εσωτερικά στην Ελβετία, βρε αγάπη μου, να το βράδυ. Το βράδυ οι άνθρωποι που μέσα στο κρεβάτι του χουχουλιάζουν και αρχίζουν εκεί να ξεκινούν και τα πρώτα ερωτικά ερεθίσματα, το παιδί που θα μπει μέσα μας έχει ξενερώσει και μας έχει ενοχοποιήσει ότι πια δεν είμαστε εραστές, είμαστε μόνο γονείς. Και αν γίνει το παιδί το κεντρικό παιχνίδι της ζωής μας, γιατί δυστυχώς τα ζευγάρια είναι παιδοκεντρικά, ναι. Χάνονται μεταξύ τους. Μάλιστα. Και δεν έχουν συνέχεια. Πολύ ενδιαφέρουσες οι συμβουλές και η όλη συζήτηση μας. Θα την επαναλάβουμε πολύ σύντομα. Κλείνοντας, επιγραμματικά με δύο λέξεις. Θα σας πω δύο πράγματα. Πότε σηκώνετε τα χέρια ψηλά και λέτε sorry, τον αγαπάς, αγαπάει, αλλά ο γάμος δεν σώζει. Δεν τελείωσε μεταξύ δεν σας. Υπάρχει αυτός αγαπώ, δεν υπάρχει αυτό ο αγαπάς και ο σώζει. Όταν θες έναν άνθρωπο, υπάρχει γέφυρα, όπως λέμε. Εμείς είμαστε πολλές φορές γέφυρα. Εγώ λέω χαριτολογώντας, έχετε ένα πρόβλημα, 2-15 προβλήματα. Πρέπει να πάτε στη γέφυρα. Μάλιστα. Αν η γέφυρα σας πει ότι εδώ δεν υπάρχει συνέχεια, εσείς ξέρετε τι θα κάνετε. Εσείς είστε σύζυγος δικηγόρου. Μάλιστα. Εγώ λέω δικηγόρος δεν είμαι. Άρα το πρόβλημα πάντα λύνεται όταν το ζευγάρι μιλάει, καταλαβαίνει ότι έχει πρόβλημα και θέλει να το λύσει. Ευχαριστούμε πολύ. Πάω σε διαφημίσεις και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.